Οι διαθεσιμότητες των ελικοπτέρων NH90 της αεροπορίας στρατού παραμένουν προτεραιότητα για το Γενικό Επιτελείο Στρατού, με μια νέα συνάντηση να λαμβάνει η χώρα προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, την 5-8 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση επιτελών του ΓΕΣ με εκπροσώπους της εταιρείας Safran Helicopter Engines προς ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες υποστήριξης τήρησης των κινητήρων RTM-322 των ελικοπτέρων NH90. Καταλήγει η ανακοίνωση. Παρά τις αυξημένες δυνατότητές του, από την πρώτη του πτήση το NH90 αντιμετώπισε πολλά τεχνικά προβλήματα που αύξησαν πολύ το κόστος χρήσης του ελικοπτέρου σε σχέση με τους ανταγωνιστές του και έριξαν τη διαθεσιμότητα για πολλές χώρες χρήστες του ελικοπτέρου αυτού. Μάλιστα, το 2022, η Νορβηγία πήρε την απόφαση να τερματίσει το πρόγραμμα και ζήτησε πλήρη αποζημίωση, ενώ η Αυστραλία επέλεξε να αποσύρει το ελικόπτερο από την ενεργό υπηρεσία μια δεκαετία νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο. Ελπίζουμε ότι η αεροπορία στρατού που διαθέτει NH90 θα συνεχίσει να διατηρεί το επίπεδο διαθεσιμότητας σε καλά επίπεδα. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο MSHD αν δεν έχετε κάνει ήδη, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.